Πάμε να σας σπάσουμε τα νεύρα τώρα με τον Τζούφι. Δεν φταίει ο Τζούφι. Γοητευτικότατο. Γοητευτικότατο δεν φταίει, να του σπάσουμε τα νεύρα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Ήρθε η ώρα μας. Άνοιξαν τα συστήματα όλα. Γεια σου, Χρυσόστομο. Καλό μεσημέρι. Άνοιξε. Άνοιξε χθε. Περίπου. Καλά, εγγένεια κορδέλε. Δεν πήγε ο Υπουργό να κάνει καμιά κορδέλα. Το αυτό να σε ρωτήσω, ρε Χρυσόστομε. Δεν μπορούσε να γίνει. Θα δουλεύει όλο το 24ωρο ή θέλει να το εξοικονομήσει το κατοίκον που είναι 8 με 8. Όχι, μια χαρά θα δουλεύει μέχρι τις τελευταίες μέρες που τα αφήνουμε όλοι και τότε θα τα δώσει. Κατάλαβες αυτήν την διαφορά. Σωστό. Έλα, Χρυσόστομε. Τσακαλάκος. Λοιπόν, άνοιξε το τάξη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Να έχουμε, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ χρόνο έως τις 30 Ιουνίου. Λογικά θα υπάρξει μετά και η σχετική παράταση έως τα μέσα Ιουλίου. Εικάζω, τα τελευταία χρόνια γίνεται έτσι. Mm-hmm. Υπήρξαν μάλιστα και οι πρώτοι τολμηροί. Την πρώτη ώρα τα στοιχεία λένε ότι μπήκαν 4.800 άτομα στο τάξη και υπέβαλαν δήλωση εξ αυτών οι 120. Ναι. Οι άλλοι, μάλλον το. Συγχαρητήρια, μπράβο, που έχουν επιστροφή. Σιριζέοι είναι. Θέλουν να δώσουν τα λεφτά στο κράτο. Τελειώνουν. Για την καθαρή την έξω. Αυτά ως προς τις φορολογικές δηλώσεις. Το μόνο που πρέπει να προσέχουν οι φορολογούμενοι είναι ότι οι κωδικοί που. Για τις αποδείξεις με το πλαστικό χρήμα για το χτίσιμο του αφορολόγητου πρέπει να τους συμπληρώσουμε εμείς. Mm-hmm. Θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αλλά εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Μάλιστα. Για να το συμπληρώσουμε. Υπάρχουν άλλες διευκρινιστικές εγκύκλοι που περιμένουν κάποιες κατηγορίες είτε ελευθερών επαγγελματιών, είτε φυσικών προσώπων, είτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, το βιβλιαράκι για το πώς θα συμπληρωθεί η φορολογική δήλωση έχει ήδη βγει. Με σημείωμα του κυρίου Πιτσιλή, ο οποίος καλεί τόσο εμάς τους πολίτες όσο και τους φοροτεχνικούς να μην τα αφήσουμε όλα για την τελευταία στιγμή. Σωστό για να υπάρχει και πολύ σωστά το λέει. Και τώρα αυτό που περιμένουμε είναι μέσα στις επόμενες 10 ημέρες να λειτουργήσει μέσω του τάξη η πληρωμή των φόρων με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Μάλιστα. Αυτό θα είναι εξαιρετικό νέο, γιατί αφενός πάρα πολύ εξ ημών των φορολογουμένων δεν έχουν web banking για να πληρώνουν τους φόρους τους διαδικτυακά, οπότε θα μπορούν να το κάνουν από το τάξης. Αλλά το κύριο ευνοϊκό είναι ότι πλέον η ενημέρωση θα γίνεται άμεσα. Δεν περιμένεις 2-3 μέρες μέχρι να περάσει η τράπεζα την συναλλαγή στο σύστημα, αλλά ενημερώνεται αυτόματα. Και όχι μόνο, γιατί η διαδικασία πληρωμών από το web banking στο αυτό είναι μια διαδικασία ολόκληρη. Αντιγράφεις ταυτότητες πληρωμής, κάνεις διάφορα πράγματα. Τα οποία δεν. Χρυσόστομο, θα τα πούμε και σε λίγο για άλλο θέμα. Την κυρία Κρυστίν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομο. Τώρα θα πάμε στα του καιρού, τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο.